Δίίστανται οι απόψει των πολιτών για την ορθότητα τη απόφαση τη Επιτροπή Θεσμών να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των 11.000 ονομάτων φυσικών και νομικών προσώπων που απέσυραν καταθέσει από τι τράπεζε Κύπρου και Λαϊκή τι ημέρε πριν από την απόφαση του Eurogroup του Μαρτίου 2013 για κούρεμα καταθέσεων στα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Να βγουν όλα τα ονόματα στο φω για να φανεί η καθαρή αλήθεια. Φυγεία, πρέπει να επιλεχτούν και έτσι να πιο υποπτήση. Αρκετοί πολίτε ζητούν τη δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων ώστε να ρηχθεί άπλετο φω. Υποστηρίζουν ότι αυτοί που δεν έκαναν κάτι παράτυπο θα μπορέσουν να το αποδείξουν. Όσοι όμω είχαν προνομιακή πληροφόρηση πρέπει να λογοδοτήσουν. Η άποψή μου είναι να βγουν στη δημοσιοποίηση όλα τα ονόματα. Όλοι οι κλέφτε να μπουν στο σκαμνί. Ο καθένα είναι με τη συνείδηση του. Αν είναι ορθά που τα ευκαλέ, θα νιώσει με τύψει με τίποτε και να το αποδείξει τούτο. Να δημοσιοποιηθούν όλα, τα, όλα τα ονόματα, όλα, γενικά. Γιατί θα υπάρξει και η αλήθεια και θα ξέρει ο κόσμο και που κινείται. Του φέρουν στη δικαιοσύνη όσοι έχουν κάνει κάποια παρανομία. Από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Αυτοί που δεν τα έκαναν παράτυπα θα φανεί με τι έρευνε και με όλα. Κάποιοι άλλοι συστήνουν προσοχή, ζητούν τη δημοσιοποίηση ονομάτων μόνο των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και επικαλούνται ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Ένα σωστά αλλά να βγάλουν τους πραγματικά κύριους που έφτιαξαν τα πολλά τα λεφτά έξω, που ξέραν να μπορούν να είναι. Να μην δημοσιοποιηθούν, διότι αυτά είναι γραφεία μεγάλα, εταιρείε με τη δημοσίευση δεν και ε, Σίγουρα θα υπάρξει κάποια ανασφάλεια και αν δημοσιευτούν όλα τα ονόματα, νομίζω ότι πρέπει να γίνει η επιλογή. Παρά τι διστάμενε απόψει για τη δημοσιοποίηση ή όχι όλων των ονομάτων, οι πολίτε διαμηνύουν πω όσοι ασέλγησαν ει βάρο τη κυπριακή οικονομία πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη.